Τώρα, Μανώλη, σε συλλήψεις για εμπρισμούς προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, με μία μάλιστα από αυτές να έχει προκαλέσει αίσθηση. Έχει προκαλέσει αίσθηση γιατί μιλάμε για έναν εποχικό πυροσβέστη, έναν άνθρωπο που από το 2003 εδώ και 20 χρόνια κάθε αντιπυρική περίοδο απασχολείται από το πυροσβεστικό σώμα ως εποχικός πυροσβέστης. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ήρθαν σε πολύ δύσκολη θέση τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στην Κεφαλονιά να περάσουν χειροπέδες αυτόν τον 46χρονο άνδρα, τον συνάδελφό τους, ο οποίος από ό,τι ακούμε δεν είχε δώσει καθόλου κάποια αφορμή, δεν είχε αφήσει υπόνοιες. Τον συνέλαβαν για μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης στην Κεφαλονιά, αλλά κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ο ίδιος ομολόγησε πως στο παρελθόν τα προηγούμενα χρόνια έχει βάλει άλλες 5 φωτιές, χωρίς όμως κανένας να μπορεί να εξηγήσει μέχρι τώρα για ποιο λόγο το έχει κάνει. Ξεχωρίζει ακόμα μια περίπτωση, η σύλληψη ενός άνδρα στην περιοχή του Ζεφυρίου, ο οποίος παρά τα όσα γίνονται τις τελευταίες ώρες, το τελευταίο διήμερο, αποφάσισε να βάλει φωτιά σε ένα οικόπεδο για να το καθαρίσει από τα ξερά χόρτα. 2 φορές μάλιστα τον έχουν συλλάβει, έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας και σχηματίζεται σε βάρος του δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση. Να σε ευχαριστήσω, Μανώλη.